Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Δημοτική Αρχή η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών υπέρ ιδιώτης που ακυρώνει και θεωρεί ως παράνομες όλες τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί εκτός του οικισμού της Μπόχαλης. Πρόκειται για απόφαση που ουσιαστικά δημιουργεί τετελεσμένα όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά για κάθε εκτός οικισμού δόμηση τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στον αέρα θεωρεί ο τοπικός σύμβουλος του Συμβουλίου της Μπόχαλης Γιώργος Τσάκος ότι βρίσκονται οι οικοδομικές άδειες που είναι εκτός του οικισμού στην περιοχή μετά και την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Σύμφωνα με τον κύριο Τσάκο, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει άμεσα να δοθεί απάντηση ποιο είναι το στίγμα της Μπόχαλης και πώς πρέπει αυτή να πορευτεί στο μέλλον. Προσφυγή κατά του εγγράφου εντολής του Υπουργείου Οικονομικών που ζητά να απομακρυνθούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου από το διοικητήριο προκειμένου να στεγαστεί η εφορία, κατέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου. Μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής, η κτηματική δεν μπορεί να θέσει εκτός του διοικητηρίου την Περιφερειακή Ενότητα, με τον κύριο Μιλωνά να επισημαίνει πως η περιφέρεια έπραξε ό,τι δεν έπραξαν οι νομαρχίες εδώ και δεκαετίες. Εκδήλωση ενημέρωσης για την εμπορία της σταφίδας και των σταφυλιών πραγματοποίησε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών την Παρασκευή παρουσία αρκετών παραγωγών. Φέτος αναμένεται μια ακόμη καλύτερη παραγωγή για τη σταφίδα με υψηλότερη τιμή στις αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και η Ένωση, οι παραγόμενες ποσότητες είναι πολύ μικρότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Αρκετές νέες αρμοδιότητες ανέλαβαν από την Παρασκευή όλες οι περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με όσα προέβλεπε η εφαρμογή του Καλλικράτη και μετά την επίσημη επίσκεψη των Περιφερειαρχών στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Αναφερόμενος στο νέο τοπίο που δημιουργεί το Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς επεσήμανε πως τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά αν δεν δοθούν στην περιφέρεια οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτες έρευνες στο κτήμα Θεριανός για το νερό της Ζακύνθου υπό την επίβλεψη του Νορβηγού αναπληρωτή καθηγητή Άρβε Χέιστατ και της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αν Κιουρί Βέγε. Ο καθηγητής αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχει με το ΤΕΙ Ζακύνθου και την κυρία Καμπιώτη, καθηγήτρια του ΤΕΙ, καθώς και για τα επόμενα βήματα της έρευνας που έχει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Η Ζάκυνθος πήρε εκείνο που της αναλογούσε από την εκπροσώπησή της στην ΕΤΗΝ, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπου ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου. Ο κ. Μιλωνάς επεσήμανε παράλληλα ότι δεν θα έχει πρόβλημα να παραιτηθεί από τη θέση του αν η ΕΤΗΝ συνεχίσει να λειτουργεί όπως τα προηγούμενα χρόνια, προβάλλοντας μόνο την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Με αφορμή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Νορβηγίας και του ΤΕΙ Ζακύνθου στο κτήμα, ο κύριος Θεριανός μίλησε και για την πρόοδο του αγροτουρισμού στη Ζάκυνθο, αφού το κτήμα το επισκέπτονται άτομα από όλο τον κόσμο που θέλουν να έχουν την εμπειρία των εργασιών στο αγρόκτημα από κοντά και να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης. Ο κύριος Θεριανός τόνισε την ανάγκη βελτίωσης των επιχειρήσεων που βασίζονται στον αγροτουρισμό και μίλησε για ένα μοντέλο τουρισμού που είναι ακόμα καινούριο και έχει περιθώρια ανάπτυξης. Την ανεξαρτητοποίησή τους από τους δημοτικούς συνδυασμούς Ζάντε και Μαζί για τη Ζάκυνθο ανακοίνωσαν οι τοπικοί σύμβουλοι της Μπόχαλης Γιώργος Τσάκος και Νίκος Κωνσταντακόπουλος, σημειώνοντας πως η περίοδος χάριτος προς τη Δημοτική Αρχή και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Μπάμπη Ακτύπη τελείωσε. Σύμφωνα με τον κύριο Τσάκο, πρέπει τα πάντα στην περιοχή να λειτουργήσουν πλέον με γνώμονα το συμφέρον της Μπόχαλης και των κατοίκων της σε αντίθεση με τους κομματικούς μηχανισμούς. Σε αλλαγή του καταστατικού της προχώρησε η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Ιόνια νησιά μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ιωνίων νήσων. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να συζητηθούν και θέματα που αφορούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη περίοδο, είτε πρόκειται για θεσμικά ζητήματα είτε για οικονομικά. Εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο με το Σύλλογο Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης Θεσσαλονίκης που θα παρουσιάσει παραδοσιακά χορευτικά από τη Θράκη θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στα πλαίσια των Ενζακύνθων Συναντήσεων Τέχνης. Ο Σύλλογος βρέθηκε στη Ζάκυνθο στα πλαίσια της περιοδίας που πραγματοποιεί σε νησιά της χώρας.